με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και τον θώρακα που τον οδήγησαν και τελικά στον θάνατο, ανασύρθηκε ένας τουρίστας από απόκριμνη πλαγιά της Σαμοθράκης. Πρόκειται για έναν 32χρονο άνδρα, όπως δήλωσε μιλώντας στην Δελτά Τηλεόραση ο δήμαρχος του νησιού Νίκος Γαλατούμος. Ένας άνδρας λοιπόν ηλικίας 32 ετών, κάτοικος Αθηνών, νομίζω 99% ότι είναι. Για γνώστους λόγους, ανάμεσα στην δεύτερη και την τρίτη βάθρα στο χωράκι του Φωνιά, γλίστρησε, έφυγε προς τα μέσα με αποτέλεσμα να έχει βρει τραγικό θάνατο, συντριπτικά κατάγματα στο κεφάλι και στο θώρακα. Με τα δυσκολίες ανασύρθηκε ισορρός του από το τοπικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής. Τα παιδιά θα ευχαριστήσουν για μια ακόμη φορά που έφερα τις υπηρεσίες τους. Από εκεί μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της Σαμοθράκης, που έγιναν τα απαραίτητα για να διαπιστωθεί και τυπικά ο θάνατός του. Είναι δυστυχώς ένα τραγικό συμβάν, το οποίο επισκιάζει όλο το καλό κλίμα που υπάρχει λόγω της καλής τουριστικής προσέλευσης που υπάρχει σε αυτό το διάστημα. Μας λυπεί το γεγονός ότι είμαστε ένας τόπος ο οποίος σήμερα ανακοινώνει ένα τραγικό συμβάν για ένα νέο άνδρα. Λυπάμαι πάρα πολύ ειλικρινά, τα θερμά μου συλληπιτήρια στους συγγενείς και στους οικείους του. Με τον ίδιο τρόπο είχε χάσει τη ζωή του ένας δυτικοευρωπαίος τουρίστας το 2017, υπενθύμησε ο δήμαρχος της Σαμοθράκης. Είναι ιδιαίτερες οι συνθήκες εκεί, είναι δύσβατα τα μέρη. Αν δεν έχεις απαραίτητη ενδυμασία και αν δεν ξέρεις καλά τα μέρη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανέβεις και να κατέβεις στο φαράγγι με ασφάλεια. Εμείς συνιστούμε την προσοχή, οι επισκέπτες πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Δυστυχώς το τελευταίο που είχε συμβάν, που είχε γίνει τώρα θυμάμαι, πρέπει να ήταν τον Ιούνιο το 2017, είχαν πάλι τραγικό θάνατο. Νομίζω είμαι Γερμανό, είμαι Αυστριακό τουρίστα, πάλι νεαρής ηλικίας νομίζω ήταν, πάλι με αυτόν τον τρόπο, στη δεύτερη βάθρα τότε νομίζω. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός ο κόσμος. Δηλαδή αν δεν γνωρίζει πολύ καλά και δεν φοράει τα κατάλληλα ανήματα, έπρεπε να ανεβαίνει και πάνω. Είναι πολύ επικίνδυνα, τουλάχιστον μέχρι την πρώτη βάθρα, και από εκεί και πάνω να ανεβαίνει με ειδικές συνθήκες. Παρότι υπάρχει σήμανση, υπάρχουν σχοινιά, υπάρχουν τα απαραίτητα αυτά που τέλος πάντων σηματοδοτούν, υπάρχει σήμανση για το περίπατο αυτό, για το μονοπάτι αυτό, αλλά οι συνθήκες δεν είναι ιδιαίτερα εύκολες. Θέλει πάρα πολύ προσπάθεια και να γνωρίζει καλά τα μέρη. Οι τοπικές αρχές καλούν τους επισκέπτες του νησιού να μην υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις περιηγήσεις τους στο νησί. Να σημειωθεί πως ο άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός από την πλαγιά μετά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών. Δυστυχώς όμως, λίγη ώρα αργότερα, υπέκυψε στα τραύματά του.